Μακαρίας αναπαύσεως πάντων των αντισέρης ημών αγώσιν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεός αγωνισαμένων και ροϊκός πεσόντων κάτι μάχην των ουρανών και υπέρ της σχωρεθήνε αυτής παμπημέγημα εκουσιόντε και ακούσιον. Αναπαύσει σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήνας γησάς των πεπαιδημένων, αυτός και τα σφυχάς των δούλων σου σώτερ, ανάπαυσο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η Αγνή και άκραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κύσασα, πρέσβευε επί του σωθήνε τα σφυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατ' ωμέγα ελεός σου, δεόν θα σε επάκουσον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόντα υπεραιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεός αγωνισαμένων και ροϊκός πεσόντων και κάτι μάχη των δωριανών και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής παμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Αιωνία η μνήμη αυτό. Στιγμές αυτές ήταν και η νικηφόρα μάχη των Δελιανών στις 18 Μαΐου του 1821. Μία από τις σημαντικότερες μάχες κατά την έναρξη της ελληνικής εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης. Σήμερα, η μέρα τιμής και μνήμης, ιστορικής σημασίας για μία μάχη με πρωταγωνιστή τον Νικηταρά, η οποία ανύψωσε το ηθικό των Ελλήνων κατά τους πρώτους μήνες της επανάστασης και αποτέλεσε τον προάγγελο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Για άλλη μια φορά, μια χούφτα αδάμαστων και ανυπότακτων Ελλήνων απέδειξαν το υψηλό εθνικό τους φρόνημα, κατάφεραν να εμπνεύσουν εμάς, τους σύγχρονους, να συγκινήσουν τον υπόλοιπο κόσμο, φανερώνοντας με τη στάση τους ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Όπως άλλωστε το έδειξαν πολλές φορές από τότε και μέχρι σήμερα, στις αλλεπάλληλες περιπέτειες που πέρασε αυτός ο τόπος, όχι μόνο κατά τους αγώνες της εθνικής παλαιγυνεσίας του 21, αλλά και στα νεότερα χρόνια του 20ου αιώνα. Ποια είναι η πραγματική συμβολή της μάχης των Δελιανών στην αρχή της Επανάστασης? Γιατί έμελε το Μάη του 21 να παίξει καθοριστικό ρόλο στην άλωση της Τριπολιτσάς λίγους μήνες αργότερα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821? Σύμφωνα με το Φωτάκο,
ιστορικό και πρώτο τη τάξη υπασπιστή του Κολοκοτρώνη, αλλά και από νεότερους ιστορικούς όπως τον Διονύσιο Κόκκινο και τον Θάνο Βερέμη, όπου αναδεικνύουν στα ιστορικά τους κείμενα πόσο κομβική σημασία ήταν η ανάσχεση του Κεχαγιάβεϊ εδώ στο Δονιανά στις 18 Μαΐου του 1821. Μετά τον Όμια, με γύρισε στα Δονιανά τους Τούρκους να προλάβεις. Εγώ τους Τούρκους παναβρώ, αυτούς τους Περσιάνους. Στα Δονιανά σαν έρχονται, θα έρθω να ανταμωθούμε. Φτιάξτε τέτοια τα βάνια σας, γεμίστε τα τουφέκια. Στο Χριστοφίλη θα είμαι εγώ, πιάστε τα πέρα σπίτια. Το μπαϊράκι μου ψηλά, θάχος του Καραμίτρου. Θα μπουρωθείτε για καλά μέσα στους Αγιοπετρίτες. Και μπροστά και χαλιάβεις, τσορπίσω και χιλιάδες. Για να ξυπλύνει την τροπή που στο Βαλτέτσι παίρνει, με τρεις κολόνες ξεκινά και το στρατό του φέρνει. Προς το Δραγούνι πάει εννιά, στα Βέρβαινα οι άλλοι. Και αψηλά στα Δογιανά, η τρίτη η μεγάλη. Μα το χωριό το φύλαγε, Στερόποδος Νικήτας, ο θρυλικός Νικηταράς και του χωριού Ακρίτας. Από το ξουκλήσι του Αγιανού, μόλις τους αντικρίζει, το σχέδιό του έστρωσε και το χωριό γυρίσει. Με 100 γενναίους του, στο σπίτι και στο φίλι, έστησε το ταμπούρι του στον Καραμίτρη φίλη. Όλοι ομιστερά, μέσα στους κάμπους κοιμάμαι και τους Τούρκους δεν φοβάμαι. Βάζω τους Τούρκους εντεσά, σαν το χασάπι τα τρελιά. Είμαι ο καπετάκης ο Λεβέντης, πόλη του κιά με τρέμει. Κούλες κάθιζε, στο Άγιο μια τυράκια. Η μια τυράει τα Πέτρινα και η άλλη το Τραγούν. Η τρίτη η καλύτερη, τυράει τον Άγιο Σώστη. Βλέπουμε μαυρίλα και έρχεται, μαύρη, σαν τα λακούδα. Μην είναι λάγια πρόβατα, μην είναι κορβαγγίδια. Δεν είναι λάγια πρόβατα, δεν είναι κορβαγγίδια. Μονίνο και Χαγιάβες με 13.000. Πες εσύ χώμα, βράχη. Πέστε μας, χόρτα και δέντρα που καρπούμε τον καρπό, ρίζα με ρίζα, φτάσατε τη γενιά μας σήμερα. Πέστε μας παρακαλούμε, ποιο είναι το όνομα του πιο λεβέντη, του πιο σεμνού, του πιο μεγάλου του ψεγάδι σου. Νικηταράς, δεν θέλει πιότερο να πεις, τον ύμνο του τον έχεις. Ήταν ο υπέροχος, ήταν ο τέλειος ήρωας. Κλάντα φυλάκι κόκκινο κι διαπυργούς χτισμένους μολύβος σκεπασμένους κι διαπυργούς χτισμένους μολύβος σκεπασμένους. No.
Η Νικηφόρα μάχη των Δολιανών. Νομίζω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις αναδεικνύουν ιστορικά γεγονότα του αγώνα του γένους για εθνική παλιγενεσία και τιμούν τη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας και επιπλέον ενισχύουν το εθνικό φρόνημα και τη συλλογική αυτογνωσία ανθρώπων. Σήμερα, υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες από τότε, ο ελληνισμός, η Ελλάδα, η Πελοπόννησος ειδικότερα και όχι μόνο, ξεσηκώθηκε ενάντια σε μια πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα σήμερα λοιπόν παλεύει για να μπορέσει να σταθεί όρθια. Νομίζω ότι οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι θα μπορέσουμε να βγούμε στο ξέφωτο. Και η αχτίδα που αχνοφέγγει στον ορίζοντα μπορεί να μετασχηματιστεί σε ελπίδα η οποία να είναι ζώσα για όλο τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γιορτάσαμε την επέτειο της μεγάλης Νικηφόρου μάχης των Δολιανών και βέβαια θα πρέπει πάντα στο μυαλό μας να θυμόμαστε την ιστορία αυτού του τόπου και τους μεγάλους αγώνες των προγόνων μας για να μπορέσει η χώρα να ορθοδομήσει, να ορθοποδήσει. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο, από κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται αυτός ο εθελοντισμός των Ελλήνων για να μπορέσει ο τόπος να βρει τα βήματα. Θέλει υπευθυνότητα, θέλει αλλαγή και καινούργια σελίδα, θέλει κοινή προσπάθεια. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που σήμερα έχουμε εμείς δημιουργήσει στον τόπο μας. Χρόνια πολλά και καλά. Στον τόπο μας υπάρχουν πάρα πολλές αστείες και πόλεις, έτσι, ιστορικών γεγονότων. Υπάρχουν σημεία τα οποία έχουν πολύ διαφορετισμένα με ιστορία αγώνων, με ιστορία πολέμων, με ιστορία αντιστάσεων. Ένα από αυτά είναι και το σημείο που βρισκόμαστε. Γιορτάσαμε για μια φορά την γιορτή για τη μάχη των Δολιανών και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Πρώτης, οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους επισκέπτες και όλους τους επίσημους προσαρτημένους που στο σύνολό τους ανταποκρίθηκαν. Και ξαναλέω ότι οφείλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους οργανισμούς, γιατί πρέπει να κάνουμε από την πλευρά μας οτιδήποτε μπορούμε για να διατηρήσουμε αυτή τη συνέχεια, αυτή τη ιστορική συνέχεια και να μπορέσουμε να δείξουμε και να εξηγήσουμε σε όλους τους ανθρώπους τους σημερινούς για ποιο λόγο 200 χρόνια πριν κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή στη βάση της αντίστασης απέναντι σε αυτό που τους στερούσε την ελευθερία τους. Αυτά τα μηνύματα πρέπει μοιραία να τα κρατάμε και θα το κάνουμε αυτό με κάθε επισημότητα όπως και φέτος. Σήμερα η μέρα είναι τιμή μας και μνήμη για τα Δολιανά και για τον τόπο μας γενικότερα και γι' αυτόν τον λόγο τιμούμε τους πεσόντες που αγωνιστήκανε, που πέσανε για τα Δολιανά και θα ήθελα να ευχηθώ ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς, διότι από αυτούς σήμερα είμαστε σε αυτή την κατάσταση που ζούμε και έχουμε επιβιώσει. Ξαναλέω πάλι, τιμάμε αυτούς τους πεσόντες. Αυτά, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας τιμήσανε σήμερα με την παρουσία τους και να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.